με 29-27. Χριστοδούλου με ταμπλό. Ισοφαρίζει το σκορ σε 29-29. 9 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ακόμη. Σέλερς για τον Άρη. Μισούνοφ. Προσπάθεια 2 πόντων. Με ταμπλό είναι άστοχος. Το rebound ο Αγγελίδης. Αστοχή και αυτός. Σέλερς κερδίζει το άλλο rebound. Και γίνει φάουλ από ό,τι φωνάζει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Κυρίτσης. Αλλά ο Σταύρο έχει υποδείξει φάουλ. Επιθετικό φάουλ με την υπόδειξη του Κυρίτσι. Να δούμε. Αν είναι δυνατόν. Ο Σταύρο ήταν κάπου στη σέντρα. Έγινε φάουλ. Αλλά δεν σφύριξε τίποτε. Με την υπόδειξη του Κυρίτσι σφύριξε το φάουλ. Ελληνιάδης. Χριστοδούλου. Μανιάτης Σιγάλας. Σιγάλας μόνος του. Για τον Μανιάτη. Αυτός τον Καμπούρη. Προσπάθεια 2 πόντων του Καμπούρη, είναι εύστοχος. 6 πόντοι για τον Καμπούρη. Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ με 29-31. Ολυμπιακός που κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Σέλερς. Γιαννάκης. Ασίστ για τον Σέλερς. Η μπάλα από τα χέρια του Σέλερς out. Η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ελληνιάδης. Για τον Χριστοδούλου. Αυτός το Μανιάτη. Προσπάθεια 2 πόντων του Μανιάτη, είναι άστοχος. Το rebound ο Μισούνοφ. Γιαννάκης στον Γκάλι. Γκάλι σε φεύγει. Πετυχαίνει το καλάθι με ταμπλό. Και ισοφαρίζει το σκορ σε 31-31. 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 13 πόντοι για τον Γκάλι. Χριστοδούλου κοντά το Σέλερς. Μανιάτης στον Καμπούρη. Κάνει προσπάθεια 2 πόντων, είναι άστοχος. Το rebound ο Γιαννάκης για τον Γκάλι. Κλέβει την μπάλα ο Μανιάτης για τον Ελληνιάδη. Προσπάθεια 2 πόντων του Ελληνιάδη. Είναι άστοχος. Προτίμησε να κάνει την προσπάθεια μόνος του και δεν έδωσε στους αμαρκάρες τους συμπαίκτες του. Γκάλις. Γκάλις κάνει την μπάλα τελικά. Καμπούρης την έδωσε για τον νεαρό, τον Σιγάλα, στόχισε. Το rebound όμως ο Ελληνιάδης. Ο Κοντρεβιθούλης ανάμεσα στα θηρία. Πήρε το rebound, Σιγάλας. Πετυχαίνει το καλάθι ο νεαρός. Ο Μιχάλης Κυρίτσης βλέπει την ομάδα του να πηγαίνει πολύ καλά απέναντι σε έναν Άρη που προέρχεται από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό θρίαμβο. Και το καλάθι του Αγγελίδη που ισοφαρίζει σε 33-33. Ελληνιάδης, Blackwell. Ελληνιάδης, Καμπούρης. Μανιάτης. Μπάλα για τον Γιαννόπουλο, κλέβει ο Σέλερς. Δεν μπορεί να συγκρατήσει όμως την μπάλα. Πλάγια πάλι για τον Ολυμπιακό. Γιαννόπουλος. Blackwell. Προσπάθεια 3 πόντων του Blackwell. Είναι εύστοχος. Είναι εύστοχος ο Αμερικανός και ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ με 33-36. 6 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης. Σηκώνεται τώρα ο Σούμποτης, θα γίνει αλλαγή στον Άρη. Γιαννάκης. Σέλερς. Προσπάθεια 2 πόντων του Αμερικανού. Είναι εύστοχος. Μειώνει το σκορ σε 35-36. Μανιάτης για τον Ολυμπιακό, Ελληνιάδης. Καμπούρης, Blackwell. Πιέζει ο Σέλερς. Τώρα πάει πάνω το Γιαννάκης. Καμπούρης, Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος σε φεύγει από το Μισούνοφ. Κερδίζει και φάουλ όπως σφυρίζει ο Σταύρου. Δικαίωμα για 2 βολές στο Γιαννόπουλο. Και 2 αλλαγές. Θα μπει ο Καρατζά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Θα φύγει ο Καμπούρης και ο Σούμποντης στη θέση του Μισούνοφ. Του Μισούνοφ που δεν έδωσε αυτό που θα ήθελε ο προπονητής του στην ομάδα, στο διάστημα που έπαιξε. Γιαννόπουλος στις βολές. Είναι άστοχος την πρώτη. Έχει όμως δικαίωμα και για δεύτερη βολή. Κέρδισε το φάουλ στο μπάσιμο που έκανε από το Μισούνοφ.
Είναι πάλι άστοχος. Το rebound του Αγγελίδης. Γιαννάκης. Σούποτιτς. Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης. Σούποτιτς. Προσπάθεια τριών πόντων. Είναι προσπάθεια τριών πόντων, ναι. Όπως δίνει και ο Κουκουλεκίδης μπροστά μας. Ο Άρης μπροστά σκορ με 38-36. Χάρη σε αυτό το τρίποντο του Σούποτιτς. Σας λέγαμε ότι λείπουν από τον Άρη τα μακνά σουτ. Και για τη λύση αυτή θα την έδινε μόνο ο Σούποτιτς. Μανιάτης. Έχει κάνει τρίτο φάουλο ο Γιαννάκης. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη. Ειδικότερα ο Σούποτιτς λέει δεν έχει κάνει τίποτα ο Γιαννάκης. Βλέπετε και εσείς τον Γιαννάκη να κρατάει το κεφάλι του. Είναι τρίτο φάουλο του Γιαννάκη. 5 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ήταν το 8ο ομαδικό φάουλο για τον Άρη. Έτσι ο Ολυμπιακός αποκτάει δικαίωμα για βολές. Ο Μανιάτης λοιπόν δικαίωμα για μία συν μία βολές. Ευτοκή στην πρώτη. Αποκτά δικαίωμα και για δεύτερη. Αστοκή στη δεύτερη. Έχει κάνει φάουλ, όχι. Τελικά η μπάλα είναι έξω, πλάγια για τον Άρη. Ο Πλάκολ προσπάθησε να την κλέψει. Γιαννάκης, Γκάλης. Γιαννάκης. Σούποτιτς. Αφήνει στον Γκάλη. Γιαννάκης. Προσπάθεια, όχι για τριών πόντων. Νομίζαμε ότι θα κάνει προσπάθεια τριών πόντων. Προτίμησε να τροφοδοτήσει το Σούποτιτς που πέτυχε το καλάθι. 5 συνεχόμενοι πόντοι για τον Σούποτιτς. Ο Άρης πέρασε μπροστά στο σκορ με 40-37, όμως ο Blackwell πολύ γλυκόρα μείωσε σε 40-39. Γκάλης. Ξεφεύγει ο Γκάλης. Ασίστ για τον Σέλλερς. Πετυχαίνει το καλάθι ο Αμερικανός του Άρη. 40-39. Γκάλης. Ξεφεύγει ο Γκάλης. Ασίστ για τον Σέλλερς. Πετυχαίνει το καλάθι ο Αμερικανός του Άρη. 42-39 το σκορ, 4 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Καρατζάς, Ελληνιάδης. Γιαννόπουλος. Ελληνιάδης. Μπλάκουελ. Ξεφεύγει. Μια πολύ ωραία ενέργεια του Μπλάκουελ, είναι άστοχος όμως. Έκανε μια βιρτουόζικη ενέργεια, έχασε το καλάθι όμως. Γκάλης, προσπάθεια τριών πόντων. Είναι άστοχος, το rebound του Σέλλερς. Και φάουλ του Ελληνιάδη στον Γκάλη. Νομίζουμε ότι είναι αυστηρό το φάουλ αυτό. Λέει ο Γουλεκίδης ότι έσπρωξε ο Ελληνιάδης στον Γκάλη. Φαίνεται δεν είδαμε καλά τη φάση. Παραδέχτηκε το φάουλ του ο Ελληνιάδης. Δικαίωμα για μία σημεία βολές στον Νίκο Γκάλη. Και time out από τον Κυρίτσι. 42-3. Ο Γκάλης λοιπόν δικαίωμα για μία σημεία βολές. Ευστοχή στην πρώτη, έτσι αποκτά δικαίωμα και για δεύτερη βολή. Είναι πάλι εύστοχος. Το σκορ γίνεται 44-39. 5 οι πόντοι της διαφοράς για τον Άρη. Και ο Νίκος Γκάλης έχει πετύχει μέχρι στιγμής 15 πόντους. Είναι πρώτο σκορ για τον Άρη. Αλλά όχι και του παιχνιδιού. Πρώτο σκορ του παιχνιδιού είναι ο Αμερικανός ο Blackwell. Γιαννάκης με τη βοήθεια του Αγγελίδη το rebound. Γκάλης. Μπάλα από τα χέρια του Γκάλη είναι out. Πλάγια για τον Ολυμπιακό που αποκτά δικαίωμα για μια επίθεση 30 δευτερολέπτων. Ελληνιάδης, Γιαννόπουλος, Blackwell. Έχει αλλάξει ο φρουρός του Αμερικανού. Είναι ο Σέλλερς τώρα επάνω του. Καρατζάς, προσπάθεια δύο πόντων του Καρατζά. Είναι άστοχος. Το rebound τελικά ο Σούποτιτς. Γκάλης. Ασίστ για τον Σέλλερς. Που δέχεται φάουλ από τον Blackwell. Είναι οπωσδήποτε σκεμμένο. Αλλά οι διαιτητές δεν σφυρίζουν τίποτε. Απλώς δικαίωμα για δύο βολές στον Μπρατ Σέλλερς που είχε να καρφώσει.
Και μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει ο Καμπούρης στη θέση του Καρατζά. Σέλερς στις βολές. Ευτογή στην πρώτη. Έχει δικαίωμα και για δεύτερη. Είναι πάλι εύστοχος. Καμπούρης, Blackwell. 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ακόμη. 46-39 το σκορ. 7 οι πόντοι της διαφοράς για τον Άρη. Παπαδάκος για τον Καμπούρη. Κερδίζει φαουλ από το Σούποτιτς. Δικαίωμα για δύο βολές στον Αργύρη Καμπούρη. Καμπούρης ετοιμάζεται για τις βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Μειώνει σε 46-40. Αποκτά δικαίωμα και για δεύτερη βολή. Είναι πάλι εύστοχος. Μειώνει το σκορ σε 46-41. 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης. Γιαννάκης. Μπαίνει ο Γιαννάκης. Σούποτιτς. Σέλερς. Προσπάθεια. Δύο πόντων των Αμερικανών. Είναι πάλι εύστοχος. Ο Μπρατ Σέλερς βρήκε το χέρι του. Κάνει το σκορ 48-41. Η διαφορά πάλι στους 7 πόντους. Καμπούρης. Blackwell από τα χέρια του Χριστοδούλου. Μπάλα. Τον Blackwell. Παπαδάκος. Γιαννόπουλος για τον Καμπούρη. Πολύ ωραία ενέργεια του Τζόρτζ Παπαδάκου. Θαυμάσια ενέργεια. Ξέφυγε από τον προσωπικό του φρουρό που είναι ο Τίνος Αγγελίδης. Και κάρβωσε μπάλα στο καλάθι του Άρη. Μείωσε σε 48-43. Σούποντιτς, Γιαννάκης. Προσπάθεια δύο πόντων του Γιαννάκη. Είναι άστοχος. Το rebound ο Παπαδάκος. Κατεβάζει και την μπάλα. Blackwell. Στο Γιαννόπουλο. Την πάει η μπάλα στα πόδια του Γιαννόπουλου. Βγαίνει πλάγια. Και time out από τον Μιχάλη Κυρίτση. Άλλης. Γιαννάκης, Σούποντιτς, Γιαννάκης, Σούποντιτς, είναι αμαρκάριστος, κάνει προσπάθεια τριών πόντων. Είναι εύστοχος, είναι το δεύτερο τρίποντο για τον Λευτέρη Σούποντιτς. 2-3 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, κάνει το σκορ 51-43. Χριστοδούλου θέλει να απαντήσει με τρίποντο, είναι άστοχος. Το rebound, ο Σούποντιτς έχει δώσει άλλη πνοή στο παιχνίδι του Άρη. Ο Λευτέρης Σούποντιτς, Γιαννάκης, κόβεται με φάουλ από τον Χριστοδούλου και τεχνική ποινή στον Χριστοδούλου. Πέταξε την μπάλα. Βλέπετε το Χριστοδούλου. Ίσως να είχε κάποιο δίκιο στο φάουλ, αλλά η αντίδρασή του ήταν λαθασμένη. Δέχθηκε το τέταρτο φάουλ και με τεχνική ποινή δέχεται το πέμπτο φάουλ. Φεύγει από το παιχνίδι. Το μπάσκετ μπορεί να είναι ερασιτεχνικό, αλλά οι αποδοχές των παικτών είναι επαγγελματικές και δεν επιτρέπονται τέτοιες ενέργειες. Για να έχεις βολές. Είναι οι βολές από το φάουλ. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή. Έχει εμπιστοσύνη στο Γιαννάκη ο προπονητής του. Τον αφήνει και στις βολές της τεχνικής ποινής. Ευστοχή λοιπόν και στην πρώτη βολή της τεχνικής ποινής. Έχει δικαίωμα και για δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος πάλι. Πέτυχε και τις τέσσερις βολές. Έχει κάνει το σκορ 55-43. Διαφορά στους 12 πόντους για τον Άρη. Blackwell, προσπάθεια τριών πόντων, είναι άστοχος. Sellers, το rebound. Και φάουλ του Αγγελίδη, φυρίζει ο Ροσταύρου. Οι διαιτητές δεν τα πάνε καλά. Εδώ και 2-3 λεπτά. Δεν σφυρίζουν καλά. Ίσως ο Ροσταύρου ήθελε να ισοφαρίσει την προηγούμενη φάση και το φάουλ του Χριστοδούλου. Αλλαγή για τον Άρη. 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ο Αργύρης Δαλιάρης από τις αποκαλύψεις του νέου πρωταθλήματος θα μπει στη θέση του Τίνου Αγγελίδη που έχει δύο φάουλ. Αργύρης Δαλιάρης που στην προηγούμενη αγωνιστική του εθνικού μας πρωταθλήματος είχε μια εκπληκτική εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ευτοχή ο Λινιάδης στην πρώτη βολή.
Μειώνει σε 55-44. Ελληνιάδης στη δεύτερη βολή. Είναι πάλι εύστοχος, μειώνει σε 55-45, η διαφορά στους 10 πόντους. Γιαννάκης. Σέλερς. Γιαννάκης. Πολύ ωραία σφίστη για το Δαλιάρη. Πετυχαίνει το καλάθι ο Αργής Δαλιάρης και όχι Δάλιαρης όπως θέλουν να το γράφουν οι εφημερίδες. Επιμένουν μάλλον να το γράφουν οι εφημερίδες. Ο νεαρός πέτυχε το καλάθι. Κέρδισε και τη βολή. Είναι 20 χρονών και έχει ύψος 2-7. Ευστοχή και στη βολή. Βλέπετε κυρίες και κύριοι το έργο που γίνεται στον Άρη από τον Λάζαρο Λέτσιτς έξω από τη βιτρίνα στους παίκτες του Πάγκου. Ο Δαλιάρης είναι μία από τις δύο αποδείξεις. Ο άλλος είναι ο νεαρός ο Βουρτζούμης. Το σκορ 58-45. Μανιάτης για τον Ολυμπιακό. Παπαδάκος. Πάει να ξεφύγει από τον Δαλιάρη για τον Ελληνιάδη. Κόβει ο νεαρός. Κόβει ο Σέλες. Σούποτης. Γιαννάκης. Γκάλης. Σέλερς. Πολύ ωραία ενέργεια του Αμερικανού. Τον αδική η μπάλα. Παπαδάκος στο rebound. Ελληνιάδης. Για τον Μανιάτη. Αυτός αστοχή με ταμπλό. Ελληνιάδης κερδίζει το rebound, δίνει στο Μανιάτη και αυτός εύστοχη, μειώνει σε 58-47. 30 δευτερόλεπτα ακόμη, μένουν και 6 δευτερόλεπτα για επίθεση στον Ολυμπιακό. Δαλιάρης, Γιαννάκης, προσπάθεια τριών πόντων του Παναγιώτη Γιαννάκη, είναι εύστοχος. Έχει ανέβει πολύ επιθετικά ο Γιαννάκης τα τελευταία 5 λεπτά. Τέλει ακόμα 10 δευτερόλεπτα, το σκορ γίνει 61-47. Ελληνιάδης. Είναι εύστοχος. Σέλερς. Καθυστερεί ο Αμερικανός. Γιαννάκης. 1-0. Πετάει την μπάλα ο Παναγιώτης Γιαννάκης, είναι άστοχος. Το πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Άρης Ολυμπιακός 61-49. Γκάλης. Έχει πετύχει 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Σέλερς. Γκάλης. Κίνηση πίβοτ, Λυπηρίδης, Γιαννάκης, Σούποτης, προσπάθεια τριών πόντων. Ο Λευτέρης Σούποτης είναι πάλι εύστοχος, είναι το τρίτο τρίποντο στο παιχνίδι. 3-4 τρίποντα, ο Σούποτης, το σκορ 64-51, διαφορά στους 13 πόντους. Τρίποντο και από τον Παπαδάκο, είναι άστοχος, η μπάλα από τα χέρια του Καμπούρη είναι out, η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Γιαννάκης, Γκάλης. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει 9 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με ένα τρίποντο. Σούποτιτς, Σέλερς. Ασίστη για το Σούποτιτς. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού με 5 συνεχόμενους πόντους του Σούποτιτς. Η διαφορά στους 15 πόντους, 66-51. Μανιάτης στον Γιαννόπουλο. Μανιάτης προσπάθεια τριών πόντων, είναι άστοχος. Κερδίζει και το επιθετικό rebound, αστοχή από κοντά. Καμπούρης κερδίζει το rebound. Πετυχαίνει το καλάθι. Παίρνουν με χαρακτηριστική ευκολία τα επιθετικά rebound οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Καμπούρης μείωσε τώρα σε 66-53, 18,5 λεπτά πριν τελειώσει το δεύτερο ημίχρονο και το παιχνίδι. Σούποτιτς, Γκάλης. Πιέζει τον Γκάλης, Σέλερς. Κάνει την βάλα τον Καμπούρη. Κοιτάει φάουλ, δεν έχει δίκιο. Γρήγορη παλιά του Καμπούρη για τον Γιαννόπουλο, δεν την προλαβαίνει και χαμηλή κιόλας. Φυσικότερα να μην την προλάβει ο Γιαννόπουλος. Γιαννάκης ασίστη για τον Σέλερς. Αστοχή από κοντά, έχει γίνει φάουλ στο Λιμπηρί, δεν το σφυρίζουν οι διαιτητές. Μπλάκουελ για τον Γιαννόπουλο, πιέζεται από τον Σούποτιτς. Μπλάκουελ, προσπάθεια τριών πόντων, είναι άστοχος. Το rebound ο Γκάλης, το μακρινό rebound Γκάλης. Κάνει την μπάλα από τον Γιαννόπουλο, την κερδίζει για τον Καμπούρη, αυτός τον Μπλάκουελ.
που αστοχεί, αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Λιπηρίδη. Δικαίωμα για δύο βολές στον Πλάγκουελ. Είναι το πρώτο φάουλ του Βασίλη Λιπηρίδη. Αδράνησε στην προηγούμενη φάση ο Γκάλης. Έκλεψε την μπάλα ο Γιαννόπουλος. Και κέρδισε στη συνέχεια της φάσης το φάουλ ο Πλάγκουελ. Δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό του Ολυμπιακού, που έχει 17 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Αστοχή στην πρώτη βολή. Έχει όμως δικαίωμα και για δεύτερη. Είναι πάλι άστοχος. Μένει λοιπόν στους 17 πόντους και το σκορ παραμένει 66-53. Σέλνει στο rebound Γιαννάκης Γκάλης. Γιαννάκης Σούποτιτς. Πετυχαίνει ένα νέο καλάθι ο Λευτέρης Σούποτιτς. Είναι το τρίτο συνεχόμενο καλάθι Σούποτιτς. Το σκορ 68-53. Γιαννόπουλος κάνει την μπάλα το Γιαννάκη. Ασίστ για τον Γκάλη, που κερδίζει το φάουλ από τον Παπαδάκο. Δίκαιωμα για δύο βολές στον Νίκο Γκάλη. 17 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. 68-53. Ο Σούποτης στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου έχει καταφέρει να πετύχει 7 πόντους και τους 7 του Άρη. Αστοχή ο Γκάλης στην πρώτη βολή. Έχει όμως δικαίωμα για δεύτερη. Παραμένει το σκορ 68-53. Είναι εύστοχος δεύτερη βολή. Κάνει το σκορ 69-53. 16 πόντοι για τον Γκάλη. Blackwell για τον Παπαδάκο. Πιέζει ο Σέλερ. Blackwell. Προσπάθεια τριών πόντων. Είναι εύστοχος. Είναι εύστοχος ο Αμερικανός στην προσπάθεια τριών πόντων. Κάνει το σκορ 69-56. 16 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα ακόμη. Sellers. Κατάει την μπάλα ο Sellers. Δεν την χτυπάει. Γκάλης. Sellers. Προσπάθεια τριών πόντων του Αμερικανού. Είναι άστοχος. Το rebound ο Παπαδάκος. Πάσα assist για τον Blackwell. Αυτός πάει να δώσει assist. Ναι, για τον Καμπούρη δεν βλέπει. Όμως κλέβει την μπάλα ο Sellers. Γκάλης. Λιπηρίδης. Αστοχή από κοντά, κερδίζει όμως το επιθετικό rebound. Πετυχαίνει τον καλάθι Βασίλη Πυρίδης. Κάνει το σκορ 71-56. Καμπούρης, προσπάθεια 2 πόντων με ταμπλό. Είναι άστοχος. Κάνει φάουλο Γιαννόπουλος, δεν σφυρίζουν οι διαιτητές. Σφυρίζουν αυτό το φάουλο του Σούποτιτς. Μετράει το καλάθι και δικαίωμα για μία βολή στον Γιαννόπουλο, τον Αλέξη Γιαννόπουλο. Η διαιτησία γενικά σε αυτό το παιχνίδι δεν τα πηγαίνει καλά. Συμβιβάζεται. Δίνει κάποιο φάουλ από τη μία πλευρά που δεν είναι και στην αμέσως επόμενη φάση δίνει άλλο ένα φάουλ που δεν είναι στην άλλη πλευρά, στην άλλη ομάδα, για να ισοφαρίσει τα λάθη της. Γιαννόπουλος στις βολές, είναι άστοχος, δεν έχει δικαίωμα για άλλη βολή. Σιγάλας και της rebound, πετυχαίνει και το καλάθι. Μόνος του ο νεαρός, δεν πηδάει κανένας παίκτης του Άρη για rebound. Μειώνει σε 71-60. Γιαννάκης. Σούποτιτς, Γκάλης. Δεν πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει το φαουλ από τον Ελληνιάδη. Είναι το τρίτο φαουλ του Ελληνιάδη. Δικαίωμα για δύο βολές στον Νίκο Γκάλη. Ετοιμάζει τον Γκάλη για τις βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Αποκτά έτσι δικαίωμα και για δεύτερη βολή. Είναι πάλι εύστοχος. Κάνει το σκορ 73-60. 15 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα ακόμη. 18 πόντοι για τον Γκάλη μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Ελληνιάδης, Καμπούρης, Γιαννόπουλος για το Σιγάλα. Αυτός αστοχή. Το rebound ο Sellers. Γιαννάκης. Κερδίζει φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει δύο φάουλ ο Άρης. Γιαννάκης. Γκάλης. Γκάλης. Πετυχαίνει το καλάθι παρά την πίεση του Ελληνιάδη. Το σκορ 75-60. Διαφορά πάλι στους 15 πόντους. 20 πόντοι για τον Γκάλη. Ελληνιάδης. Καμπούρης. Σιγάλας.
Καρατζάς. Κόβει ο Λυπηρίδης. Φέρει και το rebound του Παλικαρίδη ο Λυπηρίδης. Ζητούν να μετρήσει το καλάθι παίκτη του Ολυμπιακού. Κάπου πρέπει να έχουν και δίκιο. Εκπληκτική ασίστ πάσα του Γκάλι και ένα εξίσου εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπρατ Σέλερς. Κάνει το σκορ 77-60. Η διαφορά στους 17 πόντους. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής που έχει πάρει ο Άρης στο παιχνίδι. Δεκαέξι πόντοι για το Σέλερς. Δεύτερο αμυντικό rebound του Λυπηρίδη. Γκάλις. Γκάλις εφεύγει. Αστοχή από κοντά. Το rebound του Καρατζάς. Ελληνιάδης Σιγάλας. Στηρίζει φάουλ ο Ουκλεκίδης στο Λυπηρίδη. Και είναι αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως. Οι διαιτητές κάνουν λάθος και συναπέμπουν στην επόμενη φάση. Το ισοφαρίζουν. Δεν σφύρισαν προηγουμένως. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ψύχρεμος ο Νέαρος. Έχει πετύχει μέχρι τώρα 5 πόντους. Αστοχή στη δεύτερη. Λυπηρίδη στο rebound. Σούποτης προσπάθεια 3 πόντων. Είναι άστοχος. Airball. 3 στα 5 τρίποντα ο Σούποτης. Σιγάλας, Blackwell. Ελληνιάδης προσπάθεια για 2 πόντους τελικά του Καμπούρη. Γιαννάκης με την βοήθεια του Σέλερς στο rebound. Για τον Λυπηρίδη, αυτός πολύ ωραίος στον Γκάλι. Αστοχή από κοντά, ζητάει φάουλ. Δεν σβήνουν τίποτε διαιτητές. Ελληνιάδης προσπάθεια 3 πόντων. Είναι άστοχος. Τον αδική μπάλα. Λυπηρίδη στο rebound, Γιαννάκης Γκάλις. Γιαννάκης. Γκάλις. Γιαννάκης, Σούποτιτς, προσπάθεια 3 πόντων του Λευτέρου Σούποτιτς, είναι άστοχος. Το rebound του Καρατζάς, δεύτερο συνεχόμενο άστοχο rebound του Σούποτιτς. Αστοχή ο Ελληνιάδης, με ταμπλό. Μάλλον μακρύ παλιά του Σούποτιτς για τον Γκάλι. Τρίποντο του Μπλάκουελ. Κλέβει την μπάλα ο Ελληνιάδης, της ματάρης όπως είναι. Πετυχαίνει και το καλάθι. Μειώνει ο Ολυμπιακός σε 77-63. Γιαννάκης Γκάλις. Υπεροπτικά αγωνίζονται οι παίκτες του Άρη και κάνουν λάθη τα οποία εκμεταλλεύονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σέλερς. Γιαννάκης. Σέλερς. Λυπηρίδης. Ασίστ για τον Γκάλι. Κλέβει την μπάλα ο Ελληνιάδης. Φάουλ ζητάει ο Γκάλις. Κάτι το λέει ο Ελληνιάδης. Γιαννάκης. Ασίστ για το Σέλερς, η μπάλα από τα χέρια του Σιγάλα είναι out. 3 μόνο δευτερόλεπτα έχει ο Άρης για να κάνει επίθεση. Και 2 αλλαγές του Λέτσιτς. Μισούνοφ και Αγγελίδης θέσεις στον Λυπηρίδη και Σούποτιτς. Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη για αυτή την ενέργεια του Λέτσιτς. Γιαννάκης. Αστοχή με ταμπλό, κερδίζει όμως τον rebound. Πετυχαίνει το καλάθι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Κάνει το σκορ 79-63. Ελληνιάδης, Σιγάλας, προσπάθεια 3 πόντων, εύστοχος. Είναι εύστοχος ο νεαρός, μειώνει σε 79-66, διαφορά στους 13 πόντους. Γιαννάκης, Γκάλις. Ασίστ για τον Αγγελίδη που παίρνει την εσωτερική. Ξεπερνάει το εμπόδιο του Καμπούρη και πετυχαίνει το καλάθι. Σιγάλας για τον Ελληνιάδη. Χάνει την μπάλα, γλιστράει. Γιαννάκης κερδίζει την μπάλα για τον Αγγελίδη που ξεφεύγει. Πετυχαίνει το καλάθι, μετράει. Κερδίζει και το φάουλ. Δικαίωμα και για μία βολή στον Τίνο Αγγελίδη. Να λοιπόν που δικαιώνεται ο Λέσιτς. Ο νεαρός έχει πετύχει 4 πόντους με την είσοδό του. Και μάλιστα 2 πολύ δύσκολα καλάθια. Και βλέπετε τους οπαδούς του Άρη, στις κερκίδες.
Ευστοχία στην πολύ ο Ντίνος Αγγελής. Κάνει το σκορ 84-66. Η διαφορά στους 18 πόντους. Σιγάλας, Ελληνιάδης, Καρατζάς, Μπλάγκουελ. Προσπάθεια τριών πόντων του Αμερικανού. Είναι άστοχος. Το ριμπάουντ ο Γιαννάκης. Ασίστ για το Σέλερς που θα καρφώσει την μπάλα. 86-66 το σκορ. Η διαφορά στους 20 πόντους. 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Πριν τελειώσει το παιχνίδι, να λοιπόν που οι αλλαγές του Λέσης ωφελούν τον Άρη. Καμπούρης για τον νεαρό, το Σιγάλα που αστοχεί. Ολιγορία της άμυνας του Άρη, έρχεται ο Μπλάκουελ. Αστοχεί όμως και αυτός και τζάμπολ ανάμεσα σε Μπλάκουελ και Αγγελίδη. Οι υψηλοί παίκτες του Άρη, Μισούνοφ και Αγγελίδης, χάσανε δύο φορές το rebound από κοντύτερους τους παίκτες και θα φύγει από το παιχνίδι ο Ελληνιάδης στη θέση του ο Γιαννόπουλος. Πήγε στο τζάμπολο Καρατζάς, όπως το κατάλαβαν οι διαιτητές. Αγγελίδης και Μπλάκουελ. Επανάληψη του τζάμπολ για το Σιγάλα. Μπλάκουελ. Για τον Καμπούρη ασίστ. Αστοχή από κοντά ο Αργύρης Καμπούρης. Έμπειρος παίκτης και όμως δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω. Γιαννάκης φεύγει στον ευνηδιασμό. Πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Το σκορ 88-66 μετά από αυτό το καλάθι του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και ενώ έχει εισηγήσει ο Γκάλης, έχει πετύχει μόνο 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, στα 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα που έχει παιχτεί στο δεύτερο ημίχρονο. Μπλάκουελ, πιέζει ο Σέλερς, Γιαννόπουλος, Μπλάκουελ, προσπάθεια τριών πόντων του Αμερικανού. Είναι άστοχος, το ριμπάουντ του Αγγελίδης, αφήνει στο Γιαννάκη. Ασίστ για το Μισούνοφ που πετυχαίνει το καλάθι. Ο Μιχάλης Μισούνοφ κερδίζει και το φάουλ από τον Αργύρη Καμπούρη. Δικαίωμα και για μία βολή στο Μισούνοφ. Το σκορ έχει γίνει 90-66. Μάλλον στη βολή ευστόχησε. Κάνει το σκορ 91-66. Η διαφορά στους 25 πόντους. Καμπούρης, Παπαδάκος, Ελληνιάδης, Σιγάλας, Ελληνιάδης, Καμπούρης, Γιαννόπουλος, Σιγάλας για τον Παπαδάκο. Πετυχαίνει το καλάθι και μειώνει σε 91-68. Η μπάλα από τα χέρια Καμπούρη είναι out. Απέφυγε να πηδήξει ο Παπαδάκος. Έχει 4 φάουλ. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη. 24 δευτερόλεπτα ακόμη για να πραγματοποιηθεί η επίθεση. Γιαννάκης, Γκάλης. Γκάλης εφεύγει. Πετυχαίνει καλάθι με ταπλό. Κάνει το σκορ 98, 22 πόντοι για τον Γκάλη. Ελληνιάδης, Καμπούρης, Σιγάλας, Παπαδάκος. Αστοχή, έρχεται τον Καμπούρης, είναι άστοχος και αυτός. Κερδίζει την μπάλα ο Σέλερς, Γιαννάκης, Γκάλης, ασίστ για το Μισούνοφ, πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει κεφάλαιο από το Σιγάλα, κάνει το σκορ 95-68, στους 27 πόντους η διαφορά και δικαίωμα για μία βολή. Γιαννόπουλος για το Σιγάλα, Παπαδάκος είναι άστοχος, το rebound τελικά μετά το follow του Ελληνιάδη. Οι παίκτες του Άρη το κέρδισαν. Κέρδισε και φάουλο Μισούνοφ. Δικαίωμα για μία σημεία βολές. Ήταν το τρίτο φάουλ του Ελληνιάδη. Δικαίωμα για μία σημεία βολές στο Μισούνοφ. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Μισούνοφ, κάνει το σκορ 99-70, διαφορά στους 29 πόντους, η μεγαλύτερη διαφορά για τον Άρη στο παιχνίδι. Προσπάθεια τριών πόντων του Γιαννόπουλου είναι εύστοχος. Μειώνει σε 99-73. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα μετά την ασίστ του Γιαννάκη ο Μισούνοφ. Πλάγια για τον Ολυμπιακό.
Μπαίνει ο Μπλάγκολε στο παιχνίδι, φεύγει ο Σιγάλα. Μανιάτης είναι άστοχος στο rebound, ο Μισούνοφ. Γκάλης. Σέλερς. Γιαννάκης. Γκάλης για τον Αγγελίδη. Πολύ ωραία κίνηση πίβο του Αγγελίδη. Και μπροστά από τον Παπαδάκο που έχει 4 φάουλ και κάνει αεράμινα. Πετυχεί ένα καλάθι, 101-75, ο Άρης περνάει τους 100 πόντους. Blackwell. Ελληνιάδης Γιαννόπουλος προσπάθει για 3 πόντους να μαρκάρει, στο είναι άστοχος. Σέλερς για τον Γκάλη, πολύ δυνατή πάσα του. Δεν την προλαβαίνει ο Γκάλης. Πλάγια για τον Ολυμπιακό. Γιαννόπουλος Blackwell. 7 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ακόμη. 101-75 το σκορ. Blackwell, Γιαννόπουλος. Blackwell, Ελληνιάδης κοντά του ο Μισούνοφ. Ελληνιάδης μόνος στην προσπάθεια. Αστοχή από κοντά έρχεται και κερδίζει στον αέρα ο Αγγελίδης τον Γκαμπούρη. Άστοχη προσπάθεια του Σέλερς. Γιαννόπουλος το rebound. Ζητάει φάουλ ο Αμερικανός, δεν έχει δίκιο. Blackwell, προσπάθεια 3 πόντων. Με ταμπλό είναι άστοχος. Το rebound όμως ο Ελληνιάδης. Στο Blackwell. Δεν καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια οι παίκτες του Άρη. Στην άμυνα έχουν κερδίσει άλλο το παιχνίδι. Μανιάτης για τον Παπαδάκο. Λάθος μπαλιά. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Και αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Η time out να δούμε. Έχει ζητήσει time out ο Κυρίτσης και οι διαιτητές λένε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γιαννάκης. Sellers, προσπάθεια 3 πόντων του Αμερικανού, είναι άστοχος. Παπαδάκος δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα μετά το rebound που κέρδισε. Ζητάει κάποιο foul από τον Αγγελίδη. Sellers, Γιαννάκης. Sellers, Γκάλης. Γκάλης κρατά την μπάλα για τον Μισούνοφ. Στον Γκάλη. Προσπάθεια με ταμπλό του Νίκου Γκάλη. Είναι εύστοχος. 25 οι πόντοι για τον Γκάλη. 103-75 το σκόρ διαφορά. Πάλι στους 28 πόντους. Blackwell. Για τον Παπαδάκο. Ωραία κίνηση του Παπαδάκου. Είναι άστοχος όμως. Κερδίζει το φάουλ από τον Αγγελίδη. Δικαίωμα για 2 βολές στον Τζόρτζ Παπαδάκο. Σωστή υπόδειξη του Σταύρου. Και ο Λέζης ξανασηκώνει το δαλιάρι. Χειροκροτείται για αυτή την ενέργεια. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Παπαδάκος. Το σκορ παραμένει 103-75. 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Ευστοχή στη δεύτερη, μειώνει σε 103-76. Γιαννάκης. Γκάλης, Σέλερς. Γκάλης, Γιαννάκης. Γκάλης, Γιαννάκης. Γκάλης. Βλέπουν την μπάλα επέκτη του Ολυμπιακού. Πέφτει ο Γιαννάκης σαν τερματοφύλακας. Κερδίζει την μπάλα. Ο Κουκουλεκίδης βρίζει φάουλ. Ανύπαρκτο φάουλ θα μπορούσαμε να πούμε. Στη συνέχεια μπορούσε να τιμωρήσει με τεχνική ποινή το Γιαννάκη. Και εσείς είδατε ένα καλάθι του Γκάλη. 27 πόντοι για τον Γκάλη. Το σκορ έχει γίνει 105-76. Η διαφορά πάλι στους 29 πόντους. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ο Άρης. Είχε προηγηθεί με 99-70 αν θυμάστε. Και τώρα με 105-76. Και μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Καρατζάς, Γιαννόπουλος, Παπαδάκος πιέζεται το δαλιάρι. Ευστοχή όμως μειώνει σε 105-78. Γκάλης. Γκάλης. Πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι ο Νίκος Γκάλης. Και κάτω σκορ 107-78. Blackwell. Γιαννόπουλος. Σιγάλας προσπάθεια 2 πόντων του μικρού. Είναι άστοχος. Γιαννάκης στο rebound.
για τον Γκάλι. Γκάλι σε φεύγει από το Σιγάλα. Για τον Μισούνοφ. Μπερδεύονται τέσσερις παίκτες του Άρη. Μπλάκουελ για τον Γιαννόπουλο που μειώνει σε 107-80. Τέσσερις παίκτες του Άρη μπερδεύτηκαν. Γκάλις. Και δει το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι του Νίκου Γκάλι. Δικαίωμα για μία σημεία βολές. Ο Νίκος Γκάλις που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 29 πόντους και έχει δώσει 10 ασίστ. Γκάλις στις βολές. Αστοχή στην πρώτη. Δεν έχει δικαίωμα για δεύτερη. Ασίστ για τον Γιαννόπουλο. Αυτούς οι υποτυπίες του Δαλιάρη αστοχή. Ο Γιαννάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα μετά το rebound που κέρδισε. Πλάγια πάλι για τον Ολυμπιακό. Και επίθεση 30 δευτερολέπτων. Ο Λέσης σηκώνει και το Βουρτζούμι. Βρίσκει ευκαιρία να βάλει τον άλλον νεαρό παίκτη της ομάδος. Ο Άρης έχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Σιγάλας αστοχή. Δαλιάρης και Γιαννάκης κερδίζουν το rebound. Γιαννάκης ασίστη για το Σέλερς. Αυτός στο Μισούνο. Που κάνει το καλάθι όμως κερδίζει το φάουλ από τον Blackwell. Δικαίωμα για δύο βολές στο Μιχάλη Μισούνο. Που δέχτηκε αυτή τη θαυμάσια assist πάσα από το Sellers. Μισούνοφ αστοχή στην πρώτη βολή. Είναι η πρώτη άστοχη βολή. Έχει 4-5 ο Μιχάλης Μισούνοφ στο σημερινό παιχνίδι. Ευστοχή στη δεύτερη και κάνει το σκορ 108-80. Βλέπετε φεύγει ο Μισούνοφ από το παιχνίδι στη θέση του Μπουρτζούμης. Χαμηλώνει το σχήμα της πεντάδος του Άρη. Blackwell, Γιαννόπουλος. Blackwell ξεφεύγει το Μπουρτζούμι και δίνει φάουλ από το Μπουρτζούμι. Τραυματίστηκε στην πάση αυτή. Βλέπετε τον Blackwell από τις ομάδες, αλλά παίρνει τα ποστά της που είναι 15%. Δοξάκης, ενώ το σκορ έχει γίνει 108-81, με τέτοιες συνθήκες μόνο μπάσκετ δεν μπορεί να παιχτεί. Κόβεται ο Blackwell, δεν μπορεί να συγκρατήσει την παλωμανιά της. Κόπηκε ο Sellers και όχι ο Blackwell. Έγχρωμοι και οι δύο, Αμερικανοί και οι δύο, αλλά κόπηκε ο Αμερικανός του Άρη. Μπερδευτήκαμε. Μπουρτζούμης, Δοξάκης. Μπουρτζούμης, Δοξάκης. Γκάλης. Σε φεύγει ο Γκάλης. Έχει κάνει βήματα. Σωστή υπόδειξη του Σταύρου. Το σκορ παραμένει 108-81. 2 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ακόμη. Blackwell. Σιγάλας. Παπαδάκος. Σιγάλας. Προσπάθεια τριών πόντων του νεαρού. Είναι εύστοχος. Είναι το δεύτερο τρίποντο του Σιγάλα. Ο Ολυμπιακός μειώνει σε 108-84. Δοξάκης Γκάλης. Δοξάκης. Μπουρτζούμης. Σέλερς. Πάλι για την μπάλα Αμερικανός. Μπουρτζούμης. Δοξάκης. Προσπάθεια τριών πόντων. Είναι άστοχος. Το rebound ο Μανιάτης. Blackwell. Κερδίζει το φάουλ από τον Δαλιάρη. Δικαίωμα να κέρδισε το φάουλ. Αστοχή στην πρώτη βολή. Έχει όμως δικαίωμα και για δεύτερη. Είναι εύστοχος στη δεύτερη, μειώνει σε 108-85. 22 οι πόντοι για τον Blackwell. Δοξάκης, Βουρτζούμης, Δαλιάρης. Δοξάκης, Γκάλης. Βουρτζούμης, προσπάθεια τριών πόντων. Είναι άστοχος. Το rebound Δαλιάρης και Σιγάλας, το κερδίζει ο Σιγάλας. Blackwell. Κόβει ο Δαλιάρης. Έρχεται όμως ο Παπαδάκος. Κερδίζει την μπάλα, καθαρό κόψιμο του Δαλιάρη. Φάουλ στηρίζουν διαιτητές. Αστοχή στην πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει 108-85. Ο Άρης τελευταία δύο λεπτά δεν έχει πετύχει καλάθι. Και τώρα 108-86.
Δοξάκης Γκάλης. Γκάλης Σέλλερς. Προσπάθεια 2 πόντων του Αμερικανού, είναι άστοχος. Μιλιάρης κάνει την μπάλα τον Παπαδάκο. Κερδίζει την μπάλα ο Μπλάκουελ. Κόβεται από τον Μπρουτζούμι με φάουλ. Δικαίωμα για 2. Ήδη η διαφορά έχει μειωθεί στους 22 πόντους. 1 λεπτό και 34 δευτερόλεπτα ακόμη. Τώρα στους 21 με την εύστοχη βολή του Μπλάκουελ. 87 το σκορ. Και τώρα 108-88. Ο Ολυμπιακός με ένα σερί 8-0. Μείωσε τη διαφορά σε 108-88. 1,5 λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Μπουρτζούμης, Δοξάκης. Μπουρτζούμης. Και τώρα 108-90. Το σερί των συνεχόμενων πόντων του Ολυμπιακού συνεχίζεται. 10-0 το συνεχόμενο σερί του Ολυμπιακού και μείωσε σε 108-90. Στο χείο Δαλιάρη, στο rebound ο Παπαδάκος για τον Ελληνιάδη. Πετυχαίνει το καλάθι, μειώνει σε 108-92. Ένα λεπτό ακόμη. Δοξάκης Σέλλερς. Δοξάκης Γκάλης. Κερδίζει φάουλ καθαρό από τον Μπλάκουελ. Ευτυχώς το είδε ο Κουκουλεκίδης. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Γκάλης, κάνει το 109-92. Δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Είναι πάλι εύστοχος, 110-92. 31 η πόντη του Νίκου Γκάλη. Προσπάθεια 3 πόντων του Σιγάλα. Είναι άστοχος το rebound ο Σέλλερς. Θα ασυστικά τον Γκάλη. Κλέβει όμως ο Σιγάλας. Μανιάτης. Πετυχαίνει καλάθι με ταμπλό. Μειώνει σε 110-94. Μπουρτζούμης. Σέλλερς. Ασύστηκε το Δαλιάρη. Γκάλης. Ο νεαρός γυρνάει την μπάλα σε σίγουρα χέρια. Δοξάκης. Μπουρτζούμης είναι αμαρκάριστος για τον Γκάλη που κόβεται. Έχει όμως ο Δαλιάρης. Κερδίζει παλικάρις για την μπάλα. Κερδίζει κεφάλι από το Σιγάλα. Δικαίωμα για 2 βολές στον Αργύρη Δαλιάρη. Νέα παράπονα από τον Γκάλη. Αυτή τη φορά όμως δεν πρέπει να έχει δίκιο. Κόπηκε καθαρά στον αέρα. Δαλιάρης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. 11 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα του δευτερολέπτου ακόμη. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή ο Δαλιάρης. Είναι εύστοχος, κάνει το σκορ 111-94. Μανιάτης. Ολυμπιακός γρήγορα στην αντεπίθεση. Μπλάκουελ χάνει την μπάλα, τη ξανακερδίζει. Πετυχαίνει το καλάθι. Ο Σέλλερς προσπάθεια τρία πόντων, είναι άστοχος. Το παιχνίδι τελειώνει. Άρης Ολυμπιακός 111-96.